πρόγραμμά μας βασίζεται στην εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος που αξιολογεί, ελέγχει και περιορίζει όλες τις δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης. Ταυτόχρονα όμως συνεχίζουμε και εφαρμόζουμε μια στρατηγική καταργήσεων και συγχωνεύσεων φορέων του δημοσίου, εξασφαλίζοντας βελτίωση της αποδοτικότητας και οικονομίες κλίμακος στη δουλειά του κράτους. Συγκεκριμένα λοιπόν, 150 εκατομμύρια από ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές προμήθειες και μια νέα εθνική στρατηγική για το φάρμακο. Εξίσου μεγάλη σημασία έχει και η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης. Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε τέτοια εξαγγελία αντιμετωπίζεται πάντα από τους πολίτες με καχυποψία. Επιτρέψτε μου όμως να δώσω ένα μόνο παράδειγμα, υπάρχουν πολλά περισσότερα, που αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία να εισπράξει το κράτος πρόσθετα έσοδα και να μειώσει τη φοροδιαφυγή. Και αναφέρομαι στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η Ελλάδα σήμερα είναι ουραγός στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η χρήση τους όμως αποδεδειγμένα μειώνει τα ποσοστά φοροδιαφυγής και παραοικονομίας και αυξάνει τα δημόσια έσοδα. Είναι απλό. Πρέπει να μειώσουμε δραστικά τη χρήση των μετρητών στις συναλλαγές μας. Για να επιτύχουμε όμως μια ταχεία διείσδυση ηλεκτρονικών συναλλαγών, υιοθετούμε ένα συνεκτικό πλέγμα διοικητικών μέτρων αλλά και οικονομικών και φορολογικών κινήτρων. Κυρίες και κύριοι, χρειαζόμαστε μια Ελλάδα με επιχειρήσεις που επενδύουν και καινοτομούν, που δημιουργούν δουλειές, που πληρώνουν στην ώρα τους εργαζόμενους, που τους ασφαλίζουν, που τους εκπαιδεύουν, που καταβάλουν με συνέπεια λογικούς φόρους και εισφορές, που εξάγουν, που σέβονται το περιβάλλον, που επιστρέφουν κοινωνικό μέρισμα στους αδυνάμους και σε όσους έχουν ανάγκη, αλλά και που παρακολουθούν τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και συμμετέχουν στην ψηφιακή επανάσταση. Σημαντικότερη όμως μεταρρύθμιση από όλες είναι η μεταρρύθμιση του ίδιου του κράτους. Η μεταρρύθμιση του κράτους είναι η απαραίτητη μεταρρύθμιση για την υλοποίηση όλων των άλλων μεταρρυθμίσεων. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα κράτος που επιτέλους θα κάνει το άλμα στην ψηφιακή εποχή, θα επιβάλλει παντού την ψηφιακή υπογραφή και θα επιτρέπει στους πολίτες να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους από το σπίτι τους.